Η διατήρηση της ιδανικής δόνησης στο χώρο με έναν σταθερό και στιβαρό τρόπο δεν είναι εύκολη. Το σπίτι είναι ο χώρος όπου θέλουμε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας σχέσεις, να βρούμε ηρεμία, να ανασυγκροτηθούμε, να αναζωογονηθούμε. Στον εργασιακό μας χώρο απαιτείται όμως συγκέντρωση, παραγωγικότητα και έμπνευση. Η δυσκολία λοιπόν της αρμονικής δόνησης στο χώρο μας μπορεί πολλές φορές να υποσκελιστεί. Ο χώρος όμως μπορεί να γίνει γαλήνιος, δημιουργικός και ισορροπημένος ενεργειακά, κατάλληλος για να κάνουμε ό,τι μας ενδιαφέρει. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μα υπάρχει λύση, καθώς δημιούργησα μια πολύ προσεκτικά δομημένη φόρμουλα, η οποία και εκπονήθηκε μετά από τα χρόνια ενασχόλησής μου με τις ενέργειες των κρυστάλλων, αλλά και τη διδασκαλία μου πάνω στα πεδία εφαρμογών τους. Το όνομα του κεριού αυτού, Περσεφόνη. Αυτό είναι ένα αργιακό κερί με τρία διαφορετικά βάματα ορυκτών και θέριων ελαίων. Το συγκεκριμένο κερί με τη σύνθεσή του εναρμονίζει και σταθεροποιεί το πεδίο μετά από έναν ενεργειακό καθαρισμό από τη στιγμή που θα το ανάψουμε μέσα σε 5 λεπτά. Και το πεδίο δράσης σας είναι έτοιμο για διαλογισμό, θεραπεία δική σας ή άλλων και προσευχή. Φίλες και φίλοι, με τον κύριο Διαμαντάρα θα δώσουμε συνέχεια στα όσα λέγαμε στο κώδικα μυστηρίων του προηγούμενου Σαββάτου. Είπαμε αρκετά το προηγούμενο Σάββατο για την Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν και μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία, η 29η Μαΐου το προηγούμενο Σάββατο, με αφορμή και τα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Μας είπα αρκετά ιστορικά, αλλά θα κάνουμε μια εκπομπή με τον κύριο Διαμαντάρα, αν προλάβουμε και με το κλείσιμο της τηλεοπτικής σεζόν, ίσως διαδικτυακά μέσα στο καλοκαίρι, αλλιώς από την νέα τηλεοπτική σεζόν. Αν προλάβουμε όμως, θα το κάνουμε εντός τηλεοπτική σεζόν για την Κωνσταντινούπολη και όλη την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει την ιστορική εδώ και χρόνια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα για να γνωρίζουμε και τα της ιστορίας και το παρασκήνιο, αν υπάρχει. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε όμως με τα μυστικά των Δελφών. Θα ξεδιπλώσουμε όλη τη γνώση που έχει συγκεντρώσει. Έχει προχωρήσει τη συγγραφή ενός νέου βιβλίου ο αγαπητός Ελευθέριος Διαμαντάρας. Θα μας μιλήσει για τον Πλούταρχο. Ήταν μύστης. Ποιος ήταν ο Πλούταρχος? Τι σχέση έχει με τον Πλούταρχο το σύμβολο Ε? Υπάρχει το Πλουτάρχου το Ε εν Δελφής. Θα δούμε λοιπόν τα μυστικά των Δελφών μέσα από την ιστορική ματιά και την έρευνα του κυρίου Διαμαντάρα. Πάμε να συνδεθούμε με την Αθήνα. Αγαπητέ Ελευθέρια, καλημέρα. Ευχαριστώ που είσαι ξανά στην εκπομπή. Συνέχεια από τον προηγούμενο Σάββατο. Καλησπέρα σε σένα, στο κανάλι σας και σε όλο τον ελληνισμό. Να σε καλά. Λοιπόν, είπαμε αρκετά το προηγούμενο Σάββατο για τα μυστήρια που συνοδεύουν τις αρχαίες παραδόσεις, την αρχαιοελληνική πιο ειδικά, για τα περίεργα που συνέβησαν όταν κάποιοι επιχείρησαν να συλλήσουν τους Δελφούς, αλλά και σε άλλα σημεία που χαρακτηρίζονται ως αρχαιοελληνικά παράδοξα. Περισσότερο σε αυτό σταθήκαμε. Τώρα για τους Δελφούς όμως πιο ειδικά, πες μας στο νέο σου βιβλίο τι θέτεις στο επίκεντρο. Για τους Δελφούς, πολλοί το πηγαίνουν, κάνουν ατραξιόν εκεί, μπαίνουν μέσα, κάνουν μια βόλτα, πηγαίνουν και από το μουσείο, σηκώνονται και φεύγουν. Αλλά εκεί όταν πάει κάποιος και έχει μελετήσει και γνωρίζει το τι συνέβαινε και το τι έχει προσφέρει αυτός ο μοναδικός χώρος, ο παγκοσμίως μοναδικός χώρος, μένει ενεός με το στόμα ανοιχτό και αποσβολωμένος που πατάει, διότι κάθε εκατοστό του δελφικού τοπίου εντός και εκτός του χώρου αυτού είναι πολύ πολύ σημαντικό για όλη την ανθρωπότητα και μάλιστα για εμάς τους Έλληνες. Ναι. Θα ξεκινήσω τα εξής. Η πύλη του κεραμικού των Αθηνών όταν εξερχόταν και είχε σύνδεση με την Πελοπόννησο και με την Βόρειο Ελλάδα, δεν υπήρχε ο δρόμος στον οποίο πηγαίνουμε εμείς τώρα, αυτός που πηγαίνουμε τον τελευταίο 45 ετών. Mm-hmm. Συνέδε τας Αθήνας με την Πελοπόννησο και όλη την Βιωτία, την Θεσσαλία, την Μακεδονία, επάνω όλη την Ελλάδα. Καλείται Ιερά Οδός. Από την Αθήνα έως την Ελευσίνα είναι 22 χιλιόμετρα. Εκεί έμπαιναν και στα εποπτικά τα μεγάλα μυστήρια. Έπαιρναν την γνώση. Την γνώση, την απόκριφη γνώση
όπως αυτή την οποία αναζητούμε κι εμείς, αλλά παράλληλα τους μάθαιναν την προέλευσή τους και το επέκειναν. Δηλαδή όταν έκλεινε ο άνθρωπος τα μάτια του, τι συνέβαινε, εξαφανιζότανε, έμενε τίποτα, και τι ρόλο έπαιζε η λεγόμενη ψυχή, ναι, που κάποτε γραφόταν όχι με το γράμμα ψη, με το πι και με το σίγμα, με πυρ, με το εσωτερόν πυρ. Ο δρόμος αυτός νοητά οδηγούσε εις τα Στίβας και από τα Στίβας οδηγούσε στην Αράχοβα, την σημερινή, όπου από εκεί ξεκινάει πάλι η οδός να λέγεται Ιερά Οδός, φτάνει στην προνέα Αθηνά στο γυμνάσιο και πηγαίνει στην είσοδο των Δελφών, του αρχαίου ελληνικού περιεφραγμένου χώρου. Συνεχίζεται μέσα και όλη η διαδρομή εντός του ιερού αυτού χώρου είναι δια της Ιεράς Οδού που καταλήγει επάνω στο στάδιο. Δεν είχε τυχαία δοθεί, υπήρχε μία συνέχεια. Δηλαδή οι μύστες μπορεί να εμοιούντος τα εποπτικά στην Ελευσίνα ή σε άλλα μυστήρια, αλλά όταν πήγαιναν στους δελφούς, μόνο οι επιλεγμένοι, οι κατανοήσαντες και αυτοί οι οποίοι σέβοντο αυτό το οποίο είχαν διδεχθεί, παρέμεναν και με τους ιεροφάντες και άλλες προσωπικότητες συνήρχοντο σε μία λέσχη, όπως το ακούτε είναι, η λέσχη των κνηδίων. Είναι πάνω, ψηλά, δεξιά, τώρα είναι μόνο τα θεμελία, απέναντι από το θέατρο. Εκεί έχουμε κάτι σπαράγματα. Τι συνέβαινε, διότι η Κνίδος ήταν μία πόλη απέναντι από το νησί Νήσιρος, πλούσια πόλη, ιωνική, η οποία ζητούσε πάντοτε χρησμούς και την συμβουλή του Μαντίου πώς να αντιμετωπίζει τους Πέρσες για να μην υποταχθεί σε αυτούς. Και επειδή δεν είχε υποταχθεί και ευημερούσε, θεώρησαν φρόνιμο οι Κνίδοι, εκτός από τον θησαυρό που έκτισαν, και όταν λέμε θησαυρούς ήταν περικαλείς ή ίσχυοι, μικρές κατασκευές, όπου δεν πήγαιναν να εναποθέσουν, όπως λένε οι άλλοι, χρήματα λέει ο Πασανιές δεν υπάρχουν πουθενά εδώ, αλλά πήγαιναν αναθήματα, αφιερώματα πολυτελείας προς τιμήν και ευγνωμοσύνη του Απόλλωνος, και τα είχαν εκεί. Και κάθε πόλη, η Παύλα κράτος που ήταν ανεξάρτητη, εκεί φρόντιζε να πάει ό,τι καλύτερο είχε για να κάνει επίδειξη και στις άλλες πόλεις ότι ευημερούσε, ότι ήταν ισχυρή και να έχει η κυρίαρχη θέση μέσα στο ελληνικό γίγνεσθε της εποχής. Παράλληλα όμως, οι Κνίδοι είχαν χρηματοδοτήσει και είχαν χτίσει αυτό το οίκημα, το οποίο δεν το αναφέρουν ούτε οι κατάλογοι, αλλά ούτε και οι άνθρωποι που πηγαίνουν, οι οδηγοί εκεί για να μιλήσουν, διότι προφανώς δεν γνωρίζουν τι συνέβαινε. Εκεί ήταν διόροφος οικία, όπου υπήρχε επάνω εις τους στίχους, ζωγραφισμένοι από τον καλύτερο της εποχής ζωγράφου που υπήρχε, τον Πολύγνωτο, ο οποίος είχε διακοσμήσει και την ποικίλη στοά των Αθηνών και γι' αυτό το λόγο του είχαν δώσει το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη, μεγάλη εξαιρετική τιμή που δεν την έδιναν όπως, και την οποία ίδια τιμή είχαν παραχωρήσει και στον Πλούταρχο, διότι είχε σπουδάσει στην Νεοπλατωνική Ακαδήμια των Αθηνών, τον είχαν απονείμει τον τίτλο του Αθηναίου πολίτη. Δεν είχε κόψει ποτέ τους δεσμούς του. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα. Εκεί μέσα έχουμε τον Παυσανία, ο οποίος ήταν μεμοιημένος στα Ελευσίνια μυστήρια και στα Καβύρια, ο οποίος όταν φτάνει στο σημείο να μας δώσει κάποιες αποκαλύψεις, λέει «Η ευσέβειά μου δεν μου επιτρέπει να πω παραπάνω». Γνώριζε πολύ καλά ότι
ή το πάρα πολύ αυστηρή η διατήρηση της μυστικότητος και ότι επέβαλαν την ποινή του θανάτου τόσο για δια των λέγοντα αλλά και δια τους ακούοντας. Και έρχεται εδώ και μας λέει όσα εκεί εγενόντο έτερος εξεκατέρου τα τα μυθολογίας και τα της πραγματικότητας, δηλαδή εκεί συνήρχοντο οι μεμειμένοι οι ιεροφάντες προφανώς με υψηλά καλεσμένους, υψηλούς καλεσμένους, όπου έκαναν και συζητήσεις πέραν του υπαρκτού. Πήγαιναν και σε άλλα χωράφια και σε άλλα περιβόλια μέσα. Έψαχνα λοιπόν εγώ επί αρκετούς μήνες να μπορέσω να μαζέψω σπαράγματα για αυτή την, για αυτό το κτίσμα μέσα, το ιδιαίτερο. Όπου εκεί συνήρχοντο και οι ιεροφάντες και οι πόλεις των Δελφών, διότι όταν λέμε Δελφοί δεν εννοούμε μόνο τον χώρο τον αρχαιολογικό που πηγαίνουμε εμείς σήμερα και επισκεπτόμεθα. Υπήρχε η πόλη των Δελφών η οποία εφημερούσε, η οποία διοικούσε και το μαντίο, το ιερό μαντίο ήταν υπό την ευθύνη του και εκεί μέσα συνήρχεται και η Βουλή των Δελφών. Και πάντοτε από ό,τι γνωρίζουμε οι Δελφοί εκεί πάντοτε προσέφεραν στον ελληνισμό, προσέφεραν πάρα πολλά. Είχαμε πει την περασμένη φορά ότι στους Δελφούς λειτουργήσε για πρώτη φορά ένα διεθνές δικαστήριο της εποχής. Mm-hmm. Οι διαφορές που είχαν οι πόλεις κράτη αλλά και ξένα κράτη όπως η Αίγυπτος, η Περσία, η Φρυγία, η Κιλικία, ο Μυθριδάτης, οι Ρωμαίοι, όλοι πήγαιναν να πάρουν την συμβουλή και τους χρησμούς του μαντίου. Ναι. Εάν υπήρχε διαφορά την οποία επέλυε το μαντίο δια της αμφικτιονίας, θα δούμε τι είναι η αμφικτιονία τώρα, και δεν την εσέβετο το χύψη κράτος, οι μεγαλοί δεν είχαν στρατό να επεμβαίνει να πάει να του κάνει αντίπεινα, να επιβάλλει ποινές, όχι. Μόνο όταν έβγαινε η απόφαση ότι δεν εγένουν το πλέον δεκτής στους Δελφούς ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούσαν να υποστούν. Μάλιστα. Παράλληλα. Μία ερώτηση, συγγνώμη Ελευθέρη. Ελευθέρη, πριν συνεχίζει να μην το ξεχάσω. Λες για αμφικτιονία. Νομίζω ότι αν κανείς μελετήσει σε βάθος την αρχαία ελληνική γραμματεία, οι Δελφοί είχαν πάντοτε το ρόλο της συνένωσης σε κάποιο βαθμό των Ελλήνων. Δηλαδή το να επικρατεί ομόνοια, ή κάνω λάθος αυτό? Όχι, όχι σε κάποιο βαθμό, τον απόλυτο βαθμό. Τον απόλυτο βαθμό, μάλιστα. Τον απόλυτο βαθμό. Μα αν διατηρήθηκε ο ελληνισμός, το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο μέρος αυτού. Mm-hmm. Όχι μόνο στα εμφανή, τα οποία εμείς ξέρουμε από χρησμούς που βρίσκουμε και έχουμε βρει περίπου 3.000 πινακίδες χρησμών. Ναι. Αλλά και άλλα τα οποία αναφέρουν σποραδικά οι διάφοροι ιστορικοί ή αφηγούνται τις ιστορίες τους διάφοροι ιστορικοί άλλοι. Τόσο από εμάς, από τους Έλληνες όσο και από τους Ρωμαίους. Mm-hmm. Διότι οι Ρωμαίοι ήσαν λαλίστατοι και αν γνωρίζουμε περί μυστηρίων ελληνικών ορισμένα πράγματα σε βάθος, τα οφείλουμε σε Ρωμαίους, οι οποίοι δεν είχαν τον κίνδυνο να τους περάσουν δικαστήριο επί ασέβεια και να τους εξελέσουν, να τους τιμωρήσουν. Και εκεί δεν τηρούσαν οι Ρωμαίοι την υπόσχεση που έδιναν όταν έρχονταν και εμιούντο εδώ στα μυστήρια. Όχι όλοι, φυσικά λίγοι. Και από αυτούς τους λίγους, τον Απουήλιο, από τον Κικέρωνα και από ορισμένους άλλους γνωρίζουμε περισσότερα κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συνενώσουμε. Mm-hmm. Οι Δελφοί αποφάσισαν πρώτοι μέσα να ενώσουν τις 12 ελληνικές φυλές και στρατιωτικά έκαναν την αμφικτιονία η οποία λειτουργούσε κατά την αιαρινή ησημερία, αλλά παράλληλα αμέσως έγινε και η πηλαία αμφικτιονία στις Θερμοπύλες, όπου και αυτή λειτουργούσε κατά την φθινοπορεινή ησημερία.
Και μετά από λίγο καιρό συνενώθησαν οι δύο, η αμφικτιονία των Δελφών απερόφησε την άλλη αμφικτιονία, και η Τομία και η Ενιαία και η Συρή. Και πάντοτε επενέβαιναν στις μεταξύ τους διαφορές οι πόλεις, επενέβαιναν και έδιναν λύση. Επίσης έχουμε παραδείγματα ιστορικά ότι επενέβησαν οι αμφικτίονες, οι 11 εναντίον του ενός που παρασπονδούσε, της μιας φυλής, της μιας πόλεως, και επέβαλαν την απόφαση. Εκεί δημιουργούνται οι σχέσεις, η ανάπτυξη, εκτός από την παραμονή για να πάρουν χρησμό που πήγαιναν οι θεοπρόποι, έτσι ονομαζόταν οι απεσταλμένοι των πόλεων επισήμως, όταν πήγαιναν να ζητήσουν χρησμό, θεοπρόποι. Αλλά πριν πάνε να πάρουν τον χρησμό έπρεπε να μείνουν εκεί, στην Πηλαία Αθηνά, στο ναό 700 μέτρα πριν πάμε να βγούμε στον αρχαιολογικό χώρο, πηγαίνοντας από την Αράχοβα στα αριστερό μας χέρι, ήταν 4 ναοί των Αθηναίων, όπου εκεί οι τοπικοί ιεροφάντες είχαν σκοπό να καθοδηγούν, να κάνουν φροντιστήριο, να κάνουν μαθήματα στους προσερχόμενους, για να δυνηθούν αυτοί να κατανοήσουν τη σημασία όταν θα γινόταν δεκτή να πάνε να συναντήσουν την Πυθία και να μπορέσουν να δουν και τον Θεό τον Απόλλωνα. Εκεί οι θεοπρόποι, πάλι υπήρχε ένα μακρύ τυπικό, δεν μπορούσαν να πάνε μόνοι τους να πούνε μέσα, να πούνε ήρθαμε να πάρουμε χρησμό. Αφού είχαν το καλό σέχι από τους ιεροφάντες του ναού της προνέας Αθηνάς, τότε έπρεπε να νηστέψουν, να κάνουν καθαρμούς στην Κασταλία Κρίνη, να πιούν αρκετό νερό, να καθαρίσει το έσω κόσμος τους, να περπατούν γυμνόποδες και να κοιμώνται χαμέ για να δέχονται όλη την ενέργεια, την γήινη μαγνητική ενέργεια, να τους πλημμυρίζει, και όταν δε θεωρούν το ικανοί ότι μπορούσαν να εισέλθουν στο ναό, να βρούνε τον πρόξενο της πόλεως τους. Δηλαδή, κάθε πόλη είχε και έναν μόνιμο κάτοικο εκεί, ο οποίος σε καλεί το πρόξενος, ο οποίος γνώριζε το τυπικό για να μπορέσει να συμπεριφερθεί ανάλογα, για να μπορέσει να κρούσουν την θύρα και να γίνουν, να δεχτεί να εισέλθουν στο ναό. Ο Πλούταρχος τώρα ήταν ένας μύστης σαν και αυτός που μας λες. Μισό λεπτό. Επειδή έπρεπε να ακολουθήσουν το τυπικό, οι πρόξενοι, δεν μπορούσε κάθε πόλη να έχει και έναν πρόξενο, θα ήταν πολύ. Γι' αυτό αυτοί είχαν διαπιστευτήρια, μπορούσαν να εκπροσωπούν από μία και περισσότερες πόλεις. Ήταν εντεταλμένοι. Τώρα, ο Πλούταρχος. Βεβαίως ο Πλούταρχος υπηρέτησε εκεί επί 29 χρόνια, συνεχώς και ανελιπώς, παρά τα πολύ μεγάλα αξιώματα που είχε δεχθεί από τους Ρωμαίους. Εκεί είχε λάβει την θέση του προφήτη, ιεροφάντησή το συνεχώς, και του Οσίου. Είχε πάει στο Συμβούλιο των Συμβουλίων των Ιεροφαντών και επί αρκετά χρόνια ήταν αυτός που έπαιρνε, κατέγραφε τα λεχθέντα από την Πυθία, τα κατέγραφε, και αφού τα ξεκαθάριζε μαζί με τους υπόλοιπους οσίους, έβγαζαν τον χρησμό, τον καθαροέγραφαν, τον έκαναν λακωνικό, βραχυλογικό και ή δυνατόν με κάποιο μέτρο, ούτως ώστε να μπορούν οι θεοπρόποι να λαμβάνουν τον χρησμό, να τον απομνημονεύουν, διότι τα ταξίδια ήταν και μακρινά και επικίνδυνα, και αν χανόταν ο γραπτός χρησμός, να τον θυμούνται αυτοί να πάνε στην πατρίδα τους, στην πόλη τους, να τον δώσουν αν είχαν τον χρησμό τον γραπτό, ή να τον απαγγείλουν. Και τότε μεσολαβούσαν πολλές φορές οι κριτές των πομπών. Υπήρχαν ειδικοί αναλυτές των πομπών που συμβούλαβαν τους άρχοντας τι να κάνουν και τι εννοούσε αυτός ο χρησμός.
Αυτό συνέφερε και τους άρχοντες, διότι απέφευγαν την ευθύνη. Εάν κάτι δεν πήγαινε καλά, έλεγε αυτό μας είπανε οι κριτές, αυτό εφαρμόσαμε. Διότι συνέβαιναν πολλές φορές να μην καταλάβουν τον χρησμό. Παράδειγμα με Αλαουδής εστρέφεντο κατά του μαντίου. Όταν ο Κρίσος έστειλε τεράστια δώρα και ζήτησε το χρησμό να κάνει πόλεμο ή να μην κάνει με τους Πέρσες, το μαντίο του απήντησε, ο χρησμός υπάρχει, ευρέθη, ότι αν θα επιτεθείς στους Πέρσες, ένα βασίλειο θα καταστραφεί. Έκανε την επίθεση και καταστράφει το βασίλειό του. Αλλά παρά τα αυτά, εκείνος είπε, ναι, εμένα μου το είπαν. Εάν εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω, κατεστράφει το βασιλείο του, υποδηλώθηκε στους Πέρσες. Τέτοια ισχύ είχαν τότε οι Δελφοί, αυτό το μέρος το οποίο βλέπουμε σήμερα και λέμε τι ήταν εδώ. Ήταν ο ΟΗΕ, ήταν Παγκόσμιο Δικαστήριο, Παγκόσμια Τράπεζα, ήταν τα πάντα. Ήταν το ΝΑΤΟ, να πούμε για τον δυτικό κόσμο, ήταν όλα. Από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Εάν... Μία ερώτηση τώρα σχετικά με αυτό που λέγεται, που έχει σχέση με τους Δελφούς και αφορά στον ομφαλό της γης. Ο μύθος λέει, αν πούμε ότι είναι μύθος, μάλλον μια ιστορική πραγματικότητα κρύβεται από πίσω, όπως πάντα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, λέει ότι ο Δίας άφησε δύο αετούς και συναντήθηκαν πάνω από τους Δελφούς αφού γύρισαν τον πλανήτη. Άρα, εδώ πάλι υποκρύπτεται μια προηγμένη γνώση μέτρησης και δεν ήταν τυχαίο ότι ο μύθος αυτός αποκωδικοποιεί τη γνώση για το κέντρο της γης, τον ομφαλό, με δεδομένο ότι δεν έκτισαν τυχαία τα ιερά τους, η ιερή γεωμετρία, η ιερή γεωδεσία, γνώριζαν από γεωμετρία, μαθηματικά και έκτιζαν ως αποτύπωση του ουρανού τους ναούς τους. Και οι μύστες όλο αυτό το γνώριζαν ακόμη και την εποχή της κλασικής Αθήνας ως παρακαταθήκη, μάλλον από ένα προκατακτισμένο πολιτισμό. Οπότε ο ομφαλός της γης σε σχέση με όλο αυτό που λέω δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι τυχαίο. Και ήδη πλησίασες κατά πολύ τώρα την πραγματικότητα την οποία δεν τη διδάσκουν. Ναι. Δεν την ξέρουν, δεν την έχουν καταλάβει. Λέει ο μύθος, και όταν λέμε μύθος, η μυθολογία η ελληνική είναι η άγραφος προφορική ιστορία, η οποία πέρασε από στόμα σε στόμα, επί γενναίες σε γενναιών, από αιώνες σε, από χιλιετία σε χιλιετία, και διεσώθη αυτή η οποία διεσώθη. Γι' αυτό θέλει πάντοτε να εξεταστεί σε βάθος και από γνώστες. Ο Δίας λοιπόν λέει ο μύθος ότι άφησε τους δύο αετούς και αυτοί, αφού ένας πήγε ανατολικά και άλλος δυτικά, συναντήθηκαν πάλι επάνω από τους Δελφούς. Και εκεί στους Δελφούς ο Δίας όρισε το κέντρο της γης και έριξε τον ομφαλό. Όταν πάμε εκεί βλέπουμε ένα μαρμάρινο, μια μαρμάρινη κολόνα με ανάγλυφα απ' έξω πολλά πράγματα. Όταν καθίσει κανείς και δει τα ανάγλυφα αυτά, αυτά είναι η διπλή σπήρα του DNA. Και το DNA εγώ το ερμηνεύω, εγώ, διός νοητική αρχή. Θέλουν δε θέλουν, τα πάντα ομιλούν ελληνικά. Και αυτός ο ομφαλός ή το μέσα στο άδειτον, πάνω από το χάσμα, όπου εκεί μέσα συνήρχετο και κάθετο επί του τρίποδος, η πυθία όπου μασούσε την Δάφνη και από κάποια αέρια, γλυκά αέρια, λέει ο Πλούταρχος, το αναφέρουν και άλλοι, ερχόταν σε μία καταληψία και άρχιζε να ομιλεί. Εκεί ήταν η επέμβαση του Θείου Απολλωνίου Πνεύματος. Και έχουμε περιγραφές μόνο αυτό, ότι πολλοί εκ των θεοπρόπων και από τους πρόξενους έβλεπαν, όσο πιο καθαρή την καρδία ήσαν, έβλεπαν τον Απόλλωνα και μπορούσαν να το υποβάλουν και ερωτήσεις. Και αυτή τη διαδικασία ο πρώτος στη τάξη ιεροφάντης, που επί πολλά χρόνια ήταν ο Πλούταρχος, τα κατέγραφε και γινόταν η διαδικασία την οποία σας είπα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά εδώ το μυστικό, Βασίλη, είναι το εξής. Ότι γνώριζαν ότι η γη είναι στρογγυλή, διότι αν ήταν επίπεδη η γη, δεν θα συναντώνται στο ίδιο σημείο. Σωστή. Οι δύο αέτη.
Την σφαιρικότητα της γης δεν μας τη λέει μόνο ο Αρίσταρχος, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, η Μπενίγμη. Αυτή είναι, είναι πρόσφατη. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω. Με τον μύθο αυτό, όταν τον αποσυμβολήσουμε σωστά και με μαθηματικά. Αν έχω ένα επίπεδο και αφήσω ευθεία και αφήσω δύο να απομακρύνονται, αυτά δεν θα συναντηθούν ποτέ. Όταν όμως η πορεία τους είναι κυκλική, αυτά θα έρθουν πάλι στο ίδιο σημείο που ξεκίνησαν. Θα πάνε στον αντίποδα, θα συνεχίσουν την πορεία ο ένας του άλλου, θα κάνουν το ημικύκλιο και θα ξανασυναντηθούν. Και αυτός που πήγε αριστερά θα φανεί δεξιά και ο δεξιός θα φανεί αριστερός. Και συναντιόνται εκεί. Άρα η γεωδεσία αυτό λέει. Έχουν και πολύ άδικο, διότι ο 38ος παράλληλος είναι ο παράλληλος που διέπει ο από όπου περνάει τον πολιτισμό και τους πολιτισμούς, αυτούς τους οποίους γνωρίζουμε και τους άλλους τους οποίους είπαμε ότι υποθέτουμε, διότι δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά έχουμε ενδείξεις. Ναι. Τώρα, επίσης ο συμβολισμός των αετών που αργότερα το έχουμε και στο Βυζάντιο, σίγουρα αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό που έχει να κάνει με τη γνώση την αρχαιοελληνική και σίγουρα το Βυζάντιο και ό,τι ακολούθησε συνέχεια στηρίζεται στην αρχαία γνώση και πάλι. Δηλαδή η αρχαία γνώση αυτή η ελληνική έχει εντός εισαγωγικών γονιμοποίηση, εκτός εισαγωγικών, πάρα πολλές πτυχές της δραστηριότητας στον πλανήτη μέχρι και σήμερα, δηλαδή όπως και να έχει. Είναι η πηγή της σοφίας. Συνεχώς γονιμοποίησε και γονιμοποιεί και θα γονιμοποιεί τον παγκόσμιο λόγο. Τον πολιτισμό, θέλουμε δεν θέλουμε, έχει δομηθεί ο δυτικός τουλάχιστον πολιτισμός επάνω σε αυτά τα οποία θεσμοθέτησαν και πλησίασαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Mm-hmm. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτό που λένε για την Πυθία, το χάσμα που, το οποίο λένε αναδύονταν κάποιες ουσίες και ξέρεις έχουν ακουστεί, πώς λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο που έχουν ακουστεί πάρα πολλά περίεργα για την αρχαία Ελλάδα, για τάσεις, για επιλογές από κέντρα ξένα μάλλον που απεργάζονται συγκεκριμένα πράγματα για τον ελληνισμό μέχρι και σήμερα, και για την Πυθία κατά καιρούς έχουν υποθεί πάρα πολλά ότι το έχουν πάει πολύ στο ότι ξέρεις, να το πω λαϊκά, ότι κάτι ρουφούσε εκεί και έβλεπε οράματα, ας πούμε. Αλλά είναι τελικά έτσι, πάλι κάτι προηγμένο υπήρχε που δεν το έχουν συλλάβει σήμερα. Όταν οι αρχαίοι αναφέρουν ότι από το χάσμα αυτό εξήρχοντο κάποια αέρια, όταν το 1892 η Γαλλική Βουλή απεφάσισε και έβγαλε ένα κονδύλι 500.000 γαλλικά χρυσά φράγκα για να κάνει η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή να αρχίσει τις ανασκαφές, έπεσαν επάνω όλοι να βρουν το χάσμα. Δεν μπορούσαν να το βρουν. Αφού μετά έδιωξαν το χωριό επάνω το οποίο είχαν κάνει, το πήγαν στο Καστρί παρακάτω όπως το ονομαζόταν και έπιασαν να γκρεμίζουν, βρήκαν τα υπόγεια των σπιτιών, τα κελάρια που είχε το χωριό, τα τρύπησαν πάλι, δεν βρήκαν. Από το 1936 βρήκαν ένα χάσμα μικρό, πολύ μικρό, από το οποίο έβγαινε εθυλένιο και ακυτηλένιο, το οποίο είναι αέρια δηλητηριώδη. Εδώ ο Πλούταρχος τα λέει γλυκά, διότι σε μικρή ποσότητα αισθάνεσαι μία γλύκα, έτσι τα ονομάζει. Τα οποία όμως, αν θα πάρεις 20% από αυτά, είναι και θανατηφόρα. Εάν συνεργούσαν και αυτά, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Παράλληλα όμως με τους δορυφόρους έχουν δει ότι το χάσμα αυτό προεκτείνεται, βγαίνει εκτός του χώρου, περνάει από το καινούργιο χωριό το Καστρί που τους έφτισαν, διασχίζει όλο τον Κορινθιακό και παράλληλα βγαίνει στην απέναντι ακτή της Κορινθίας. Επίσης, ο πυθμένας του Κορινθιακού κόλπου έχει πάρα πολλές μικρά χάσματα κάπου κάτω στον πυθμένο όπου εξέρχονται τέτοια αέρια σε μικρές ποσότητες, αλλά εξέρχονται. Εάν συνηγορούσε αυτό, δεν το γνωρίζουμε, αλλά οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν
ότι το χάσμα αυτό βρέθηκε τυχαία παλαιόθεν, πολύ παλαιά, πριν από τον κατακλυσμό, όταν ένας βοσκός, το λένε οι ιστορικοί, το λέει και ο Πλούταρχος, όταν ένας βοσκός ονόματι Κουρίτας, ευόσκοντας το ποιμνιό του, είδε ότι όταν πήγαν οι Αίγες του, οι κατσίκες του εκεί και έβοσκαν, άρχισαν να βγάζουν βελάσματα παράξενα. Πήγε και αυτός να δει τι συμβαίνει και μετά από λίγο άρχισε και αυτός να βγάζει, να ομιλεί πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα γνώριζε. Και τότε απεφάσισαν εκεί και έκτισαν τον πρώτο ναό, μετά τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο ναό επάνω εκεί. Ναι. Αλλά τα αέρια δεν ήταν αυτά. Διαφορετικά, αν κλεινόταν η πυθία, ότι έκαιγε δάφνη, λίγη δάφνη ότι έκαιγε, η πυθία καταρχάς τρεις μέρες έκανε αυστηρά δίαιτα. Έπινε μόνο νερό, αφού ελούε το κάτω στην Κασταλία Κρίνη, πριν μπούμε στον αρχαιολογικό χώρο 200 μέτρα δεξιά της οδού, είναι η Κασταλία Κρίνη. Αλλά δεν είναι όπως το βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Τα χάλασαν οι χριστιανοί, βάλανε πάνω πράγματα, εκεί είχε λουτήρες, είχε θερμά κρύα μπάνια, είχε πολλά. Εκεί αφού ελούε το και καθαριζόταν εξωτερικά, έπινε νερό που κατέβαζαν επάνω από το θέατρο έξω, υπάρχει ακόμα μία μικρή πηγή, η Κασωτής. Από την Κασωτίδα έπαιρναν το νερό με σωλήνες και το πήγαιναν μέχρι μέσα στο Άδυτο. Και η πυθία έπινε από αυτό το νερό, από την Κασωτίδα πηγή. Φρόντιζαν διάφορα. Και κάναμε την εξής πρόταση, Βασίλη, και να ακούσουν και όλοι οι θεατές μας. Ότι είπαμε σε αυτούς που λένε τα διάφορα, ελάτε κι εσείς να καθίσετε εκεί στο χάσμα τώρα. Να μασίσετε δάφνη, να κάψετε δάφνη, να πιείτε και νερό από την Κασωτίδα και από την Κασταλία, καθίστε να μας κάνετε εσείς την πυθία. Τι το απλό. Η πυθία έμπαινε μέσα σε 10 λεπτά, 15 λεπτά, μισή ώρα τελείωνε. Ελάτε καθίστε εσείς δύο μέρες επάνω εκεί να μας κάνετε τις πυθίες. Δοκίμασαν. Και Γάλλοι και Γερμανοί και Ιταλοί δοκίμασαν και πολλοί παράξενοι εντός εισαγωγικών που λες εσύ, αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα, δεν άρχισαν να λαλούν τα μη γνωρίζοντα και τα εσώμενα, τα μελούμενα, πώς να το πούμε. Μάλιστα, σημαντικό πολύ. Μπορεί εύκολα να λέμε και να βγάζουμε συμπεράσματα, αθαίρετα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, Ελευθέρη, έχουμε άλλα 5 λεπτά και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ρώτησε τι θέλει, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω και 5 μέρες. Ναι, σωστά. Όταν πηγαίνω στα μαθήματα στο εξωτερικό, Βασίλη, μου λένε μη σταματάς και 3 ώρες άνευ διακοπής. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Ενίωχο, θέλω να σε ρωτήσω, που είναι ένα θαύμα της κατασκευαστικής, αν μπορώ να το πούμε έτσι, της γλυπτικής. Αγαλματοποιίας. Ναι, είχα βρεθεί στους Δελφούς, ήταν το 2005, το είδα από κοντά. Ένα άγαλμα που νομίζω και σήμερα, αν βάλεις κάτω γλύπτες να το κατασκευάσουν όπως το έκαναν τότε, δεν θα μπορέσουν. Δηλαδή τα μάτια του είναι όχι απλώς σαν αληθινά. Είναι το μυστικό εκεί. Είναι ζώντα. Οι οφθαλμοί είναι ζώντες. Ναι. Είναι ζωντανοί, σε κοιτάνε όπου πας. Βασίλη, το μυστικό το μεγάλο δεν είναι το χάλος του αγάλματος, είναι οι λεπτομέρειες. Αλλά ούτε οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που είναι άψογες και τέλειες. Είναι η χύτευση. Διότι αυτό γινόταν διπλό το καλούπι. Κάναν ένα καλούπι αρχικό και μετά έκαναν ένα δεύτερο απ' έξω, εξωτερικό, και μέσα στο διάκαινο έριχναν το χαλκό, τον μπρούτζο. Χαλκό με ωρί χαλκό έκαναν με κασίτερο μαζί, αναλογία 10 χαλκό, ένα κασίτερο. Γι' αυτό ταξίδευαν οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι και πήγαιναν στα βόρεια νησιά επάνω μέχρι την Ισλανδία, τα αγγλικά νησιά, και έδιναν προϊόντα μεσογειακά και έπαιρναν τον κασίτερο για να κάνουν τον χαλκό, ο ρίχαλκο που είναι πολύ πιο σκληρός. Το μυστικό, Βασίλη, εδώ έγκυται. Πώς μπορούσαν να έχουν συνεχή χύτευση στους 960 βαθμούς? Διότι αν έριχναν ένα μέρος και μετά έριχναν την άλλη μέρα ή σε μία ώρα άλλο,
δεν θα έβγαινε το άγαλμα. Αυτό είναι συνεχή σκύτευση της αυτής βαθμής του μετάλλου. Αυτό για ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Και τώρα θα σου πω και ένα μυστικό, για να τα ακούσουν οι φίλοι μας. Και κλείνουμε με αυτό, ναι. Τα αγάλματα που έκλεψαν και τα πήραν και τα έχουν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας είναι τα τέσσερα αγάλματα που είχε ο Ηνίοχος. Έχουν έρθει ειδικοί χημικοί μηχανικοί και γλύπτες και απεφάνθησαν αυτό, αλλά εδώ τα κουκουλώνουν, ότι τα αγάλματα αυτά είναι από τον υπόδρομο. Όταν νίκη μεγάλη η Κυρίνη, ήρθαν μετά και τα σήκωσαν οι Ρωμαίοι και τα πήραν. Και κάτι άλλο, όσοι πηγαίνουν στη Βενετία και βλέπουν έξω από τον ναό του Αγίου Μάρκου τα αγάλματα του Λυσίπου, του Χιώτη, του μεγάλου αυτού τεχνίτη, δεν είναι τα πραγματικά, είναι αντίγραφα που τα έχουν έξω διότι εκεί βρέχονται και καταστρέφονται, και τα πραγματικά του Λυσίπου τα έχουν μέσα. Μάλιστα. Κρυμμένα. Μάλιστα, λοιπόν, Ελευθέρη, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε. Ξέρω ότι όπως είπες μπορείς να μιλάς για πάρα πολλές μέρες, αν όχι για πέντε. Πρέπει να ασχοληθούμε και άλλο με το θέμα. Νομίζω δεν το εξαντλήσαμε σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, μας είπες και σήμερα πολύ σημαντικά πράγματα. Μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες για κομμάτι της αρχαίας ελληνικής παρακαταθήκης και γραμματείας παύλα ιστορίας που δεν γνωρίζαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Υγεία να έχουν οι Έλληνες, να διαβάζουν, να μελετούν, να μην ακούν τα διάφορα και ό,τι λένε τα χαρτιά, τα γραπτά μας στοιχεία, ό,τι λένε, και να ακούνε και τους ξένους που έχουν γράψει. Μάλιστα. Ένας Ρωμαίος έρχεται και μας λέει, μεγάλος, ότι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχαν 78.000 αδριάντες στους Δελφούς, μόνο αδριάντες. Τι λες τώρα. Και όταν ήρθε ο Νέρον και έκανε μια μεγάλη βεβήλωση, όταν έφυγε πήρε μαζί του 2.000 ανδριάντες και αγάλματα και όλοι έπαιρναν. Και ο Κωνσταντίνος πήρε τον Τρίποδα και άλλα πολλά, πήρε και τα πήγαν στον υπόδρομο επάνω, πήρε την δωρεά των Πλατεών και μας έμεινε το παλούκι στην Κωνσταντινούπολη στον υπόδρομο και όλα τα επάνω τα έχουν πάρει. Μάλιστα. Και τα έχουν εξαφανίσει. Θα το προσεγγίσουμε το θέμα σε επόμενη εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Ελευθέρη. Θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα. Ό,τι θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου, διότι μου είσαι λίαν συμπαθής που ασχολείσαι με αυτά τα θέματα και είσαι απλός και όχι δογματικός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ακολουθείς πυθαγόριο δρόμο. Να τον ακολουθείς σωστά και θα ανέβεις και άλλο ψηλά. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, Ελευθέρη. Θα τα μιλήσουμε ξανά. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε με το δεύτερο μέρος αλλά και με την εκπομπή στο σύνολό της για σήμερα. Μετά άκρως ενδιαφέροντο, μας είπαν ο Παναγιώτης Τουλάτου στο πρώτο μέρος αλλά και ο Ελευθέρης Διαμαντέρας στο δεύτερο. Θα ακολουθήσουν κάποια βίντεο και για το δεύτερο κομμάτι που αφορά στους Δελφούς, μετά τα όσα είδαμε για το πρώτο μέρος. Και σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσω και τη ροή αλλά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Τη ροή για την εκπομπή που βγήκε άρτια μέχρι και αυτή την προχωρημένη ώρα για μία ακόμη φορά. Όλους εσάς λοιπόν, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό μας, βλέπετε και μέσω του διαδικτύου του Ομογενείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα στις 11.30 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα.